Εσείς πώς βλέπετε αυτή τη διαδικασία των εκλογών, ας πούμε, και του χρήσματος που δίνει κάθε κόμμα? Είναι δυνατόν κάθε κόμμα να θέτει όρους για την υποψηφιότητα, τέτοιους όρους που να οδηγούν ανθρώπους εκτός κόμματος αν δεν τους ακολουθήσουν? Δημοτικές εκλογές, αυτοδιοικητικές και τα λοιπά. Έχουν δική τους αυτονομία και δυναμική, αναμφισβήτητα. Παίζουν ρόλο τα πρόσωπα σε σχέση με τις τοπικές κοινωνίες, αλλά στην παρούσα συγκυρία πιστεύω ότι παίζει ρόλο και η γενικότερη πολιτική τοποθέτηση των κομμάτων, υπό ποια έννοια. Η κυβέρνηση ήταν αυτή η οποία συνέδεσε την ιστορία του μνημονίου με το σχέδιο Καλλικράτης, και αυτό μπορείτε να ανατρέξετε στην επιχειρηματολογία που ανέπτυξε ο κ. Ραγκούσης τότε στη Βουλή, όταν συζητείτε το σχέδιο αυτό. Επομένως, εκ των πραγμάτων μπαίνει το δίλημα. Εάν δηλαδή μέσα από τις αυτοδιοικητικές εκλογές, παρά τον τοπικό χαρακτήρα που έχουν, κάποιοι ενισχύσουν πολιτικά τον Γιώργο Παπανδρέου, του δίνουν πράσινο φως για περισσότερα μέτρα και για περισσότερο επιθετική πολιτική όσον αφορά την εφαρμογή δηλαδή, του μνημονίου. Δηλαδή, κύριε Στυλιανίδη, όποια υποψηφιότητα υπάρχει εκτός κομματικών γραμμών. Δηλαδή, όχι δεν λέω αυτό. Δεν λέω αυτό. Λέω τώρα ότι τα κόμματα να βάζουν μια πολιτική και τον διάσταση. Αντιπεριφερειάρχη. Καλά να δίνουν χρήσμα στον περιφερειάρχη. Καλά να ορίζουν και τον αντιπεριφερειάρχη. Πολύ δεν το στενεύουμε πολύ. Αν θέλετε να το κλείσουμε. Εκτός αν στο συγκεκριμένο θέμα, κύριε Στυλιανίδη, η Νέα Δημοκρατία γνωρίζει κάποια πράγματα που δεν τα ξέρουμε. Αν υπάρχουν κάποια σκάνδαλα πίσω από αυτό που δεν τα ξέρουμε. Γιατί με συγχωρείτε, η οικογενειοκρατία αν ισχύει, υπάρχει ένα θέμα. Ναι. Για παράδειγμα, εγώ καταρχήν δεν συμφωνώ ότι όποιος είναι γιος, κόρη, αδερφή, αδερφός, πατέρας, πρέπει να αποπέμπεται. Είναι σαφές, έτσι. Ούτε να αποπέμπεται, ούτε να ευνοείται. Γιατί φαίνεται, για παράδειγμα, στο Δήμο της Γλυφάδας. Ο κύριος Μιλτιάδης Βαρετσιώτης είναι υποψήφιος, αλλήμωνο δηλαδή. Ακριβώς. Άρα, λοιπόν, ο κύριος Μπακογιάννης. Επιτρέψτε μου να πω ότι κάτι άλλο η Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι το ερώτημα. Όχι, επιτρέψτε μου να πω ότι για τη Νέα Δημοκρατία και τον Αντώνη Σαμαρά αυτή η τοποθέτηση ήταν με ξεκάθαρη τοποθέτηση αρχής. Βεβαίως, αντιλαμβάνεται κανείς τη συναισθηματική φόρτιση του Παναγιώτου Ψωμιάδη, ο οποίος είχε συμπαραστάτη τον αδερφό του όλα τα προηγούμενα χρόνια. Ναι. Αλλά στην παρούσα πολιτική μάχη, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό που έχει σημασία είναι η ανθρωπογεωγραφία που συνθέτει ένα συνδυασμός που θα διοικήσει την κεντρική Μακεδονία να καλύπτει πάρα πολλές κοινωνικές ομάδες και αναφορές και να εφαρμόζει η επιλογή που θα γίνει τουλάχιστον από το χώρο μας τις βασικές αρχές πάνω στις οποίες βασίζεται η νέα πολιτική που οικοδομείται. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι έχει πρόβλημα που θα είναι αντιπεριφερειάρχης. Έχει ο ρόλος του αντιπεριφερειάρχη αυτή τη στιγμή αποκτά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, διότι παίρνει πάρα πολλές δυνατότητες. Υπάρχει θέμα με τον άνθρωπο, δηλαδή. Όχι, όχι, δεν είναι θέμα άνθρωπο. Κάτι, όχι, όχι. Εγώ πιστεύω ότι είναι θέμα αρχής. Όχι, πιστεύω ότι είναι θέμα αρχής. Είναι θέμα αρχής. Γιατί, με συγχωρείτε, γιατί η αρχή δεν ισχύει για τη Γλυφάδα, για παράδειγμα? Ποια είναι τα χαρακτηριστικά? Κύριος Μιλτιάδης Βαρετσιώτης. Βουλευτής, εκλεγμένος είναι, διεκδίκησε τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας, όχι το χρήσμα. Είναι πήρε. Και ο Κώστας ο Μπακογιάννης επίσης είναι παιδί πολιτικού, με τον τρόπο που εμείς τιμούμε τους ανθρώπους που έχουν ένα φορτισμένο όνομα αυτό ιστορικό. Αυτό δεν είναι θέμα αρχής, συνεπώς. Είναι θέμα αρχής. Είναι θέμα αρχής, διότι όταν φτιάξεις ένα ψηφοδέλτιο δεν μπορείς να βάλεις μόνο τους στενούς συγγενείς ενός. Και αν, κύριε Στυλιανίδη, αρνηθεί ο κύριος Ψωμιάδης για μια περιφέρεια που είναι Δημοκρατία, θεωρώ, ίσως από τις λίγες που θα πάρει. Θεωρώ, επειδή γνωρίζω τον Παναγιώτη και την αγωνιστικότητά του και την προσήλωσή του σε αυτή την παράταξη και την αγάπη του για την Μακεδονία και τη Θεσσαλονίκη, ότι θα συμμορφωθεί και θα σεβαστεί αυτό το μήνυμα που του έστειλε ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος προσπαθεί να κάνει μια νέα αρχή και προσπαθεί να δώσει ποιοτικά χαρακτηριστικά σε αυτόν τον αγώνα. Με συγχωρείτε, κύριε Στυλιανίδη, αλλά τις τρεις τελευταίες μέρες αυτό που βλέπω να κάνει ο κύριος Σαμαράς είναι να μιλάει με έναν τους διαφωνούντες για να τους πει να ψηφίσουν. Αυτό που το βλέπετε να είναι περίεργο. Δηλαδή, από την κυρία Άλσα Παπαδημητρίου μέχρι τον κύριο Γιαννόπουλο, τώρα με τον κύριο Ψωμιάδη. Κάθε μέρα υπάρχει και μια δήλωση, μια προσπάθεια, μια αυτή. Καταγράφει πόντους όμως, όπως βλέπετε. Γιατί κάποιοι είχαν ποντάρει στο ότι θα δημιουργήσουν αντάρτικα ανά την Ελλάδα για να απομειώσουν την πολιτική παρουσία της Νέας Δημοκρατίας σε αυτές τις εκλογές και να καλύψουν, αν θέλετε, κάτω από το χαλί το πολιτικό μήνυμα που πρέπει να βγει. Τώρα συντάσσονται, λέτε. Και νομίζω ότι ένας-ένας εντάσσονται σε αυτόν τον κοινό αγώνα και με ωραίο τρόπο προετοιμάζονται να δώσουν τη μάχη. Εγώ μήνυμα. Είμαι αισιόδοξο. Δηλαδή. Αν δεν σταλεί το πολιτικό μήνυμα, τι γίνεται, κύριε Υπουργέ? Αυτό θα πρέπει να το ρωτήσετε. Και ποιος είναι ο πήγης σας, δηλαδή πότε θα είναι πολιτικό μήνυμα, αν, για παράδειγμα, στις περιφέρειες, θα είναι η πλειοψηφία των περιφερειών που θα την πάρει η Νέα Δημοκρατία και αυτό θα είναι το πολιτικό μήνυμα? Θα είναι να μην πάρει η κυβερνούσα παράταξη την πλειοψηφία? Ποιος είναι ο πήγης του πολιτικού μηνύματος και ποιο θα είναι το πολιτικό μήνυμα τη στιγμή που χθες ο οικονομικός σύμβουλος του κυρίου Σαμαρά, ο κύριος Βάρδας, δήλωσε ότι το μνημόνιο θα το ψηφίζαμε και εμείς αν χρειαζόταν 181, γιατί διαφορετικά η χώρα θα πτώχευε. Ο οικονομικός σύμβουλος του κυρίου Σαμαρά. Το μνημόνιο έχει δύο διαστάσεις. Η μία διάσταση αφορά την προσπάθεια της Ελλάδος να
λύξει το πρόβλημα δανεισμού που δημιουργήθηκε από τις πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης, η οποία δεν είχε αξιοποιήσει τη θετική συγκυρία των χαμηλών spreads πριν να ενταχθεί στο Δουνουτού και η οποία από μόνη της συκοφάντησε την ελληνική οικονομία κατηγορώντας την ως τιτανικό. Μπήκαμε λοιπόν στο μνημόνιο. Η μία αγωνία μας ήταν να βρούμε τα χρήματα για να μπορέσουμε να περάσουμε αυτή τη δύσκολη στροφή. Η δεύτερη ήταν η ουσία της πολιτικής που προτείνονταν, το μείγμα πολιτικής. Εμείς εκεί διαφωνήσαμε. Το μείγμα πολιτικής που πρότεινε η κυβέρνηση έφυγε το μισθωτό και το συνταξιούχο, στέγνωνε από ρευστότητα την αγορά, δεν δημιουργούσε αναπτυξιακή δυναμική, αλλά μόνο η εισπρακτική λογική εφήρμοζε και αυτό μας έβρισκε αντίθετους. Γι' αυτό το λόγο διατυπώσαμε μια διαφορετική. Αλλά και στην ίδια κατεύθυνση ήταν. Μόλις παγώνομαι στους συντάξεις, στην ίδια κατεύθυνση. Αυτά είχε πει ο κύριος Καραμαλής. Ο κύριος Καραμαλής προεκλογικά έλεγε τα ίδια. Η δική μας πολιτική, συμπυκνωμένα και με μεγάλη σαφήνεια και τεκμηρίωση, συμπεριλαμβάνεται στρατηγική της ελπίδας, όπως την παρουσίασε στο Ζάπιο ο Αντώνης ο Σαμαράς. Σε αυτή τη στρατηγική, με πολύ συγκεκριμένο τρόπο, λέμε πώς θα μπορούσαμε να έχουμε αυξήσει την πίτα και όχι σε βάρος των αδύναμων κοινωνικών ομάδων. Προχθές μόλις στην γραμματεία λέγεται το όργανο που μίλησε ο κύριος Σαμαράς προχθές. Ναι. Λοιπόν, δήλωσε ο κύριος Σαμαράς, είναι στην ομιλία του, το στο site της Νέας Δημοκρατίας, ότι αν από τώρα εφαρμόζαμε τα μέτρα μας, μέσα σε δύο χρόνια θα μειωνόταν το έλλειμμα. Φαντάζομαι δηλαδή, μπορεί να υπάρχει κανείς. Πέστε μου ένα μέτρο που θα μειώσει το έλλειμμα σε τόσο βαθμό. Κοιτάξτε, ένα μέτρο. Οι στοχευμένες αποκρατικοποιήσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να φέρουν άμεσα έσοδα στο κράτος και να δημιουργήσουν ανταγωνισμό που θα δημιουργούσε εξωστρέφεια. Πόσα μείναν. 400 δις είναι η αξία της ακίνητης περιουσίας του δημοσίου, τμήματος της ακίνητης περιουσίας. Θα την πουλήσατε όλοι. Δεν λέμε να πουλήσουμε. Τα νησιά και οι δασικές εκτάσεις δεν περιλαμβάνονται σε αυτό. Αλλά η μακροχρόνια αμίσθωση από τον ιδιωτικό τομέα. Τώρα το ανακοίνωσε. Αυτό ξέρετε πότε έπρεπε να έχει γίνει όμως. Αυτό έπρεπε να γίνει πολλά χρόνια πριν. Δεν αποποιούμε την ευθύνη που έχουμε. Εμείς. Δηλαδή δεν υπάρχει λέω ότι εμείς όμως, σε δύο χρόνια θα μειωνόταν το έλλειμμα. Αυτό καταλαβαίνω. Αυτό που σας λέω είναι κάτι άμεσο. Είναι κάτι πολύ άμεσο. Αυτό είναι κάτι άμεσο. Βεβαίως. Θα σας πω ένα παράδειγμα μόνο. Ότι από την ιστορία της Ολυμπιακής, για παράδειγμα, η Ελλάδα κέρδισε, παρότι κατηγορούμεθα για το αντίθετο, διότι τη ζημία που πάθαινε καθημερινά. Όταν το κράτος διαχειρίζεται. Αυτό είναι στην Δημοκρατία και αλλιώ ω θετικό, το έχουμε πει. Δεν είμαι σίγουρο. Μπορώ να σα πω και άλλα παράδειγμα. Μπορώ να σα πω και άλλα παράδειγμα. Ακούστε. Γιατί με συγχωρείτε, να δούμε τι μείνανε. Τράπεζες. Υπάρχουν πάρα πολλά. Το κράτος δεν μπορεί να είναι επιχειρηματίας. Το κράτος όμως πρέπει να κρατάει για τον εαυτό του το ρυθμιστικό ρόλο. Να βάζει τους κανόνες και να παρακολουθεί την αγορά ώστε να μην δημιουργούνται μονοπωλιακές και ολιγοπωλιακές καταστάσεις. Αυτά όμως που λέτε, κύριε Στυλιανίδη, είδαμε και περίπτωση να συνδημοσκόπησε ότι δεν πήρε τους πολιτικούς κατάσταση. Ένα από το Βασίλου. Λέω λοιπόν ότι όλα αυτά που λέτε είναι σε μια κατεύθυνση που πιστεύει κανείς, υπήθεται ή δεν πείθεται. Βλέπω όμως ότι δεν πείθεται οι πολίτες. Η Νέα Δημοκρατία στα χαμηλότερα, ιστορικά στα χαμηλότερα ποσοστά. Η Νέα Δημοκρατία βγήκε από μια οδυνηρή ήττα και χρειάζεται κάποιο χρόνο για να ανασυγκροτηθεί. Να ξεπεράσει τις εσωστρέφειες και τα προβλήματα που δημιουργούνται πάντοτε μετά από τέτοιου είδους καταστάσεις και να δημιουργήσει την φρέσκια πρόταση, η οποία πρέπει να είναι και πιστική, εναλλακτική, έναντι αυτής που παρουσιάζει η κυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή όμως, όταν η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στη φάση της προετοιμασίας ανάκαμψης, δεν μπορεί να κρίνεται η Νέα Δημοκρατία ακόμα. Αυτή τη στιγμή κρίνεται η κυβέρνηση.